Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πού σε ρε σάρτζε σκέιτα, σκέιτας από τα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα unboxing, ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια τη δεκαετία του 90, το Tony Hawk. Γενικά όλοι οι πιτσιρικάδες εκείνης της εποχής θέλαμε να γίνουμε ή τζάκας, ή σκέιτάδες, ή punk rockers, ή και εγώ δεν ξέρω τι. Επειδή δεν ξέραμε να κάνουμε skateboard, παίρναμε το Tony Hawk της Activision, το παίζαμε στο PS1 ή στο Dreamcast μετέπειτα. Είχαμε μάθει όλους τους σκεϊτάδες, το παίζαμε ότι είμαστε. Ξέραμε τα κόλπα, ότι ξέρεις, εγώ κάνω το 360 μοίρες, κόλπο Madonna, ήταν διάφορα κόλπα. Μαζευόμασταν εκεί, έλεγα ναι, ξέρεις, είχαμε τα skateboard, δεν ξέραμε να κάνουμε skateboard, αυτό είναι το γαμάτο. Απλά πηγαίνουμε μια ευθεία και να κάνουμε κλαπ. Απλά ήμασταν έτσι πολύ σκληροί. Παίρναμε τα αντίστοιχα παπούτσια, φαρδιά παντελόνια. Αλλά εντάξει, αντικειμενικά ήμασταν φλόροι. Ναι. Δεν ξέραμε να κάνουμε skateboard. Ναι. Απλά ντυνόμασταν σαν σκεϊτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και πισίνες όπως στην Καλιφόρνια που πάνε και κάνουν κόλπα. Ναι. Και γενικά δεν μπορούσαμε να βγούμε να κάνουμε skateboard. Γιατί φοβόντουσαν να μην χτυπήσουν οι γονείς μας, μην χτυπήσουμε. Και γενικά οι περισσότεροι δεν κάναμε skateboard. Απλά τα είχαμε και καλά ότι ξέρεις, εγώ είμαι σκέιτας. Βέβαια όλοι εμείς παίζαμε Tony Hawk στο PS1 και στο Dreamcast. Αυτή εδώ πέρα η έκδοση έρχεται μετά από 20-25 χρόνια η Activision, επαναφέρει το Tony Hawk το πρώτο και το δεύτερο, με νέα βελτιωμένα γραφικά, με γραφικά του σήμερα, και το κυκλοφορεί στο PS4 και στο Xbox One. Και πριν από λίγες μέρες, βλέπω αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι να είναι στα 29 ευρώ και λέω, ναι, θα το πάρω! Και τα γατάκια τι έχουν κάνει, έχουν μέσα στη special έκδοση σανίδα του skateboard χωρίς ρόδες. Γιατί κανένας από εμάς δεν ήξερε να κάνει skateboard, άρα ποιος ο λόγος να βάλουν ρόδες μέσα στη σανίδα. Οπότε σου λέει, πάρε skate τη σανίδα, πάρε και το παιχνίδι, και είσαι ok. Η κανονική της τιμή είναι στα 100-110 ευρώ, κάπου εκεί. Ενώ το παιχνίδι σκέτο είναι στα 40-60 ευρώ. Αυτό είναι το κουτί. Ok. Ανοίγει έτσι. Και μέσα στο κουτί έρχεται το Tony Hawk, το οποίο γράφει να μην πωλείτε ξεχωριστά. Γιατί μπορεί κάποιος να το πάρει, να κρατήσει το skateboard και να πουλήσει το παιχνίδι και σου λέει μην το πουλάς ξεχωριστά, πουλά το μαζί με το πατίνι. Και αυτό εδώ είναι το πατίνι. Το οποίο αντικειμενικά, όπως το βλέπω, παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πατίνι. Είναι της Birdhouse. Έχει και την υπογραφή του Tony Hawk. Εδώ έχει την υπογραφή του Tony Hawk. Είναι αυθεντικό πατίνι της Birdhouse. Είναι made in Mexico. Βέβαια, στην ηλικία μας τα πατίνια μας μάρανε, αλλά οκ. Okay. Αυτό είναι το πακετάκι το οποίο οικονομήσαμε στα 29 ευρώ. Και πώς μπορείς να κάνεις ένα βίντεο να είναι πάρα πολύ ώρα. Πώς μπορείς να το κάνεις να είναι έτσι, να μιλάς χωρίς να υπάρχει λόγος. Απλά και μόνο για να λες ότι έχω κάνει βιντεάκι πολύ μεγάλο. Εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία ζωγραφιά. Βλέπουμε εδώ το λογότυπο του Tony Hawk Pro Skater 1 και 2. Δηλαδή ότι είναι από το νούμερο 1 παιχνίδι και το νούμερο 2. Εδώ πάνω βλέπουμε την υπογραφή του κυρίου Tony Hawk, που πλέον ο Tony Hawk πρέπει να είναι 55 χρονών. Εδώ βλέπουμε το λογότυπο της εταιρείας η οποία κατασκεύασε αυτό το πατίνι 24 hours later. Σε μια πόλη μάλλον στο Μεξικό. Είναι μοβ, έχει ωραία υφή, έχει ωραίο γυαλόχαρτο για να κρατάει αντίσταση. Και εδώ πέρα βλέπουμε το παιχνίδι το οποίο περιλαμβάνει και τα δύο Tony Hawk μέσα σε ένα κουτάκι του PlayStation.
Γενικά έχει πάρει πολύ καλές κριτικές στο συγκεκριμένο παιχνίδι και πρέπει να είναι πολύ δυνατό. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην διστάσετε να κάνετε ένα σχόλιο, να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μας. Το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη το subscribe. Να κάνετε και ένα share. Γεια σας παιδιά, μέχρι το επόμενο βίντεο ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και να προσέχετε την υγεία σας και τους δικούς σας ανθρώπους και στέλνω θετική ενέργεια σε όλους εκεί μακριά που είστε και βλέπετε το βίντεο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας πραγματικά. Είναι δύσκολες εποχές. Να προσέχετε. Και δεν ξέρω το skateboard αν επιτρέπεται αυτές τις μέρες. Πρέπει να στείλεις κάποιο μήνυμα για να βγεις να κάνεις skateboard. Αν το ξέρει κάποιος, θα απαντήσει από κάτω. Το skateboard είναι σε επιτρεπτόμενες δραστηριότητες ή απαγορεύεται? Μπορούμε να πάμε για skateboard αν θέλουμε. Μπορεί εγώ να μην θέλω να παίξω το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πω, δεν θέλω να παίξω παιχνίδι τον Τόνι Χοκ. Θέλω να πάω να κάνω skateboard. Να πάω να πάρω δύο ρόδες, τέσσερις συνολικά, πια δύο ζεύγη ροδών. Και να κατέβω να κάνω skateboard. Μπορώ να πάω στο λεωφόρο Αλεξάνδρας κάτω, τέρμα κάτω, να κάνω skateboard. Μπορώ να πάω γλυφάδα να κάνω skateboard. Μπορώ, επιτρέπεται? Ξέρει κανείς? Μπορώ να πάω να κάνω skateboard. Μπορώ. Έχει πει κανένας τίποτα? Έχουμε κάποια ενημέρωση? Ξέρει κανείς. Μπορώ να πάω να κάνω skateboard. Εσένα ρωτάω εκεί. Εσύ εκεί. Ξέρεις? Αν ξέρεις εσύ εκεί πέρα που σου μιλάω, αν μπορώ να πάω να κάνω skateboard, κάνε μου ένα comment από κάτω. Μπορώ να πάω να κάνω skateboard και τι πρέπει να στείλω? Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που μου στείλες. Εσύ εκεί. Peace. Peace. Tony Hawk's Pro Skater. Now everyone thinks they can skate like Tony. Now available on Nintendo 64 and Game Boy Color, rated E for everyone. Tony Hawk's Pro Skater. Now everyone thinks they can skate like Tony. プレイステーション